ορισμένα πράγματα για να μην κρατήσω λίγο τον χρόνο. Συγκεκριματικά σε αυτά που είπαν οι δύο φίλοι τη Ιωσήνη από την Ανταρσία, θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια παρατήρηση. Μιλώντα σύντροφοι για το επίπεδο του κινήματο, που είναι το πρώτο και το βασικότερο για μα, γενικά θεωρούμε πολλέ φορέ ότι οι συμπτώσει είναι αρκετά εύκολε. Διαπιστώνουμε περισσότερο τις διαφορές στο επίπεδο το πολιτικό, στρατηγικό, ας πούμε, το προγραμματικές ερώτησης κτλ. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ειδικά σε μια περίοδο που υπάρχει ανακατάταξη πολιτικού ισχυρισμού και τάση διαμόρφωσης ενός νέου τοπίου μέσα στην πολιτική σκηνή και πιθανών κάποιων εκλογών, ούτε ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο του κινήματος υπάρχουν δυσκολίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς είμαστε πολύ έτσι, βαθιά προβληματισμένοι από τη στάση του συνασπισμού σε σχέση με την τελευταία απεργία, με την αυριανή απεργία, από το γεγονός ότι οι δυνάμεις αυτές δεν ψήφισαν στο εργατικό κεντροχώρο την απεργία συμπαράσταση στους καλλιτεχνικούς, από το γεγονός ότι καταψήφισαν στην ΑΔΔΗ την 24ωρη απεργία, από το γεγονός ότι δεν συμφώνησαν σε μια σειρά εργατικά κεντροχώρα στη ΓΕΣΕ στο να γίνει 24ωρη απεργία. Και θα έλεγα έτσι λίγο προκλητικά και προκατόρικα, αλλά εντάξει, γνωριζόμαστε έτσι και φαντάζομαι δεν το παρεξηγείται, ότι αν δεν μπορούμε, όταν διακυβεύεται η ΟΣΟΣΟΕ και ο κατώτερος μισθός και τα άγια των αγίων της εργατικής τάξης, να κάνουμε μια 24ωρη απεργία, για ποια αγωνιστική δράση της αριστεράς μπορούμε να μιλάμε, για ποια αριστερά. Δηλαδή, να βλέπω λαός την αριστερά ενωμένη στο πεζοδρόμιο να μάχεται αποφασιστικά, μαχητικά κτλ., αλλά δεν τα βρίσκει πολιτικά, να πει ότι α πούμε μα δίνει ένα πάντα, πήρε παιδιά πριν, θα πα και βρούμε και κοινοβουλευτική λύση. Αλλά όταν ας πούμε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια τέτοιου είδους ας πούμε κοινή δράση για κεφαλαιόδη θέματα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Κυρίως παρόντος στην ΑΔΔΗ, όταν υποχωρήσαμε πλέον από το θέμα της 24ωρης απεργίας, που μάλλον θεωρείται ότι μαξιμαχιστικό για την αυτόνομη παρέμβαση, και μπήκε θέμα τουλάχιστον της 24ωρης τάσης απεργίας, δεν ψήφισε το πάνω. Το πέσμα όλοι στους δημόσιους τομείς δεν τελείωσε απέξω από την ευρενή απεργία. Αυτή είναι η κατάσταση. Τέλος πάντων, με αυτά τα προβλήματα λοιπόν που υπάρχουν, ερχόμαστε σε ένα διάστημα που όλοι διαπιστώνουμε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο, που κατά τη δική μας γνώμη υπάρχουν 3-4 χοντρά θέματα που χρησιμοποιούν. Το πρώτο είναι προφανώς το θέμα της Δανειακής Σύμβασης, το ξέρουμε όλοι, όλα όσα υπόθηκαν είναι σωστά και συμφωνούν και αποστηρίζουν τεράστιο θέμα. Το δεύτερο ζήτημα, στο οποίο έγινε μια συζήτηση εδώ, είναι το θέμα της Ευρωσυνθήκης, της νέας Ευρωσυνθήκης, που για μας συνδέονται άρρηκτα με τη Δανειακή Σύμβαση. Το γιατί είναι προφανές. Είναι προφανές διότι το μάτι, η Ευρωσυνθήκη η οποία θα ψηφιστεί, θα φτιάξει ένα πολιτικό, ιδεολογικό και οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο είναι απίστευτα χειρότερο από το μάστι. Δηλαδή, όπως ξέρετε, με βάση την Ευρωσυνθήκη, τα ελλείμματα πρέπει να είναι στο 0,5%, το οποίο δεν έχει ούτε η Γερμανία 0,5%. Όταν υπάρχει έλλειμμα πάνω από το 0,5%, θα υπάρχουν αυτόματες κυρώσεις. Οι αυτόματες κυρώσεις σημαίνουν ότι θα κόβονται ευρωπαϊκά κονδύλια, ΕΣΠΑ, ξέρω εγώ και διάφορα τέτοια, ή και πολλά άλλα. Οι αποφάσεις θα παίρνονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όχι από ούτε καν από τα δύο ορισμένα κρατικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιπλέον όλες οι εξουσίες συμπεριλαμβανομένων των προπολισμών θα γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το οποίο είναι το μόνο, ας πούμε, το βασικό, μη εκλεγμένο και διορισμένο γραφειοκρατικό όργανο των λόμπι των τραπεζιτών και των ευρωπαϊκών πολυεθνικών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μας πηγαίνει μαζί με τον Δουνουτού και τη Δανειακή Σύμβαση που θέλει να δεσμεύσει τις επόμενες κυβερνήσεις για μια δεκαετία σε ένα καινούριο καθεστώς. Εμείς αυτό το πράγμα πιστεύουμε. Δηλαδή μας πηγαίνει σε ένα πράγμα όπου καταργείται κάθε έννοια λαϊκής κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας, δεν για το δίκαιο, εμένα προσωπικά δεν θα μου πέρασε καθόλου, γιατί πραγματικά καταργείται πραγματικά. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό που το λέμε και σαν δραστηριότητα συνολικά. Λοιπόν, καταργείται λοιπόν κάθε έννοια λαϊκής κυριαρχίας. Όλες οι αποφάσεις μετατοπίζονται στα πιο αδιαφανή όργανα των πολιτικών και των αντιπροσωπικών κύκλων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία, ουσιαστική πολιτική δημοκρατία με καμιά ουσιαστική έννοια. Και αυτό όλο το πράγμα, το δίπολο αυτό, φτιάνει ένα, όπως είπα και πριν, καινούριο καθεστώς. Το οποίο συμπληρώνεται από τις διορισμένες κυβερνήσεις τύπου Μόδη, Παπαδήμου κτλ. Που έχουν στόχο προφανώς μια ιστορική είδα της εργατικής τάξης ό,τι αφορά τα κοινωνικά λαϊκά δικαιώματα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά επίγον για μας, εξαιρετικά επίγον, είναι το να φτιαχθεί ένα μέτωπο αγώνα ρήξης ανατροπής, όπως λέμε, ένα αγωνιστικό μέτωπο, ένα κοινωνικό λαϊκό μέτωπο, όπως θέλετε πείτε το, το οποίο να βάζει στο κέντρο της προσοχής του αυτά τα τέσσερα πράγματα. Δηλαδή, να παλεύει για να ανατραπεί η πολιτική που μειώνει δικαιώματα και μας οδηγεί στο κοινωνικό εργασιακό μεσαίωνα,
να μην ψηφιστεί η Δανειακή Σύμβαση και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Δηλαδή δεν θέλουμε το καινούργιο δάνειο. Δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε το καινούργιο δάνειο, δεν θέλουμε την καινούργια Δανειακή Σύμβαση να μην ψηφιστεί. Να μην γίνει κατ' αυτό, να μην ψηφιστεί και να μην μπει η Ελλάδα στη νέα σύμβαση αυτή, στη νέα διακυβερνητική συνεργασία, πάλι λοιπόν κατά αυτού του πράγματος, να πέσει η κυβέρνηση Παπαδήμου. Τώρα, αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τώρα μην ανοίξει, τα πλαίσια μιλάνε για τέσσερα θέματα που αφορούν τη συγκυρία. Για μας απαντάει και στην πρόταση της ΚΟΕ. Αν δεν σηκώσει και η αριστερά τα ζητήματα, δεν βάλει δηλαδή το θέμα της Δανειακής Σύμβασης από μία πρώτον σκοπιά ταξική και δεύτερον από μία σκοπιά άρρηκτα συνδεδεμένη με τον υπηρεσιακό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική που έχει επιβάλει στην Ελλάδα, τότε συντρόφια δεν το βάλει κανένας. Γιατί προσέξτε, κατά της Δανειακής Σύμβασης είναι πολλές και διάφορες δυνάμεις. Μόνο. Μπορεί να είναι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να είναι ο Καμένος. Μπορεί να είναι, αν διαβάζετε αξία, ας πούμε, μέχρι και ανοιχτά φιλοαμερικάνικες αντιδραστικές δυνάμεις. Είναι κατά της Δανειακής Σύμβασης με μια δική του λογική. Δεν φτάνει. Ναι, και υπέρ του εξόδου του ευρώ οι δυνάμεις αυτές. Αυτό είναι σωστό. Θα πω για αυτό μια κουβέντα. Άρα λοιπόν δεν φτάνει κανείς σήμερα να τοποθετείται απλά σε ένα μόνο θέμα, χωρίς να μπορεί από τη σκοπιά της αριστεράς να εντάσσει όλα αυτά τα ζητήματα σε μια συνολικά διαχωριστική στρατηγική. Το ζήτημα με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για μας συντροφή έχει μια θεμελιώδη σημασία. Γι' αυτό και δεν πρέπει να μπαίνει πια μόνο θέμα ευρώ, αλλά θέμα ευρώ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ένα βασικό λόγο. Διότι είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο η νέα Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει την πολιτική της. Δηλαδή η διαφορά μας με όλους τους τρόπους, που έχουμε ξαναπεί αυτό το είναι λίγο άχαρο, δεν το ξαναλέει κανένας, είναι ότι η ΟΝΕ και η ΟΝΕ στη νέα της φάση με το Master Plus έχει σαν βασικό εργαλείο επιβολής το Ευρώ Plus. Αν θες να είσαι στο ευρώ, θα είσαι στο ευρώ για το Maastricht 2. Άμα είσαι κατά του Maastricht 2, θα είσαι έξω από το ευρώ. Τέμα. Άρα λοιπόν, το να μην απαντάει κανένας στο θέμα αυτό, σημαίνει στην ουσία ότι χαμηλώνει με απαράδεκτο κατά τη γνώμη μας τρόπο το ζήτημα του μετόπου κατά της αντιδραστικής μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν πολιτικό μηχανισμό καταπίεσης των λαών. Δεν είναι τεχνικό θέμα. Και όπως είπα, εμείς λέμε έξω από το ευρώ, πάλι κατά τη ΣΕΕ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, από αυτή τη σκοπιά. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα για να το ξεπερνάμε λέγοντας, ας πούμε. Δηλαδή, όταν μετά το Μάρτι θα έρθει και θα σου λένε αυξήσεις, το έγκλημα είναι 0,55%. Τι θα λέμε, καμιά θυσία. Απλά και μόνο. Δεν είναι συντροφή το θέμα, καλή μου, έτσι απλό. Τώρα, για να τελειώνω στην παρέμβαση, θέλω να πω το εξής. Άρα λοιπόν, πιστεύουμε ότι σε αυτά τα 3-4 πράγματα πρέπει να φτιαχτεί ένα μέτωπο. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε μέσα στους αγώνες που γίνονται. Εννοείται ότι μέσα στους αγώνες δεν πάει κανείς με προαπαιτούμενα. Έτσι. Δεν πάει κανείς να πει αυτά τα τέσσερα ή αλλιώς γυρνάω και δεν ξέρω εγώ τι. Παλεύεις μια άποψη, παλεύεις τελικά μαζί με τον κόσμο να ενώσεις, ας πούμε, σε μια άλλη κατεύθυνση, ας πούμε, και βεβαίως θέλεις μέσα σε αυτό να οριμάσεις, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Για εμάς, συντροφή, επειδή μπήκε και από άλλους τρόπους το θέμα ποιο είναι το καθήκον της αριστεράς αυτή τη στιγμή, το καθήκον της αριστεράς δεν είναι να διεκδικήσει κυβερνητική εξουσία, γιατί τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Το καθήκον της αριστεράς είναι να παλέψει όσο μπορεί πιο ενωτικά βεβαίως μέσα στο λαό για να οριμάσει προγραμματικά μια αντικαπιταλιστική εναλλακτική λύση και να οργανωθεί σε ανώτερο επίπεδο το λαό. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα για να οργανωθεί ο κόσμος στα συνδικάτα, στα σωματεία, τις λαϊκές επιτροπές, στα νέα συντάγματα που πιστεύω και εύχομαι να προκύψουν και ας μην τα ξεκινήσουμε εμείς και δεν ξέρω εγώ τι, και να οριμάσει πολιτικά προγραμματικά για να μπορέσει να φτιαχτεί η υποκείμενο που θα διεκδικεί πλέον την πολιτική εξουσία και όλου σύγκρουση με το κεφάλι σε μια ιστορική συμμαχία σύγκρουση. Και ένα τελευταίο, σε ό,τι αφορά σύντροφη, το θέμα του κινήματος, το αναφέρουμε στην ομιλία που κάνω στο Πολιτικό ΕΕ. Προφανώς είπα και πριν, ας πούμε, και ξέρετε τώρα, η εργασία είναι σε ό,τι γίνεται μέσα σε γενικές γραμμές. Όμως, επειδή η πρόσκληση μίλαγε για το πολιτικό προγραμματικό σημείο και λέει, ας πούμε, και είχε μια λογική ότι όσοι συμφωνάνε με ένα δεστρό σπαστικό μέρο που να ενωθούν, να συνοδούν. Εγώ στρώπη νομίζω ότι όταν συζητάμε πολιτικά, θα θέλαμε σε μια πορεία από τις συγκεκριμένες ειδικά δυνάμεις και ένα ξεκαθάρισμα τη σχέση του με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε ότι οι δυνάμεις υπάρχουν δυνάμεις που η γραμμή του είναι αριστερότερα από τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε όμως ότι η γραμμή του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει συνεχώς δεξιά. Δηλαδή, χθες σου μίλησε ο Τσίπρας, ας πούμε, στο Βήμα, φτρώμε τη μερική διαγραφή του χρέους, εντάξει, και πηγαίνουμε στην αναστολή
του χρέους, προφανώς για επαναδιαπραγμάτευση του χρέους. Και βλέπουμε ότι όσο πολύ προσεγγίζονται δυνάμεις της αδημοκρατίας, όχι από κάτω της βάσης, της κορυφής της αδημοκρατίας, που αναζητούν αναβάπτιση και πηγαίνουν προς το συνασπισμό του προς ένα μεγάλο εκλογικό ποσοστό, και όποια ριζοσπαστικά στοιχεία υπήρχαν στη γραμμή, αρχίζουν σιγά σιγά και μαζεύονται. Εμείς, και αυτό το καταλαβαίνετε, έτσι, είναι ειλικρινές αυτό που σας λέω και τίμιο. Θέλουμε να συνεργαστούμε με όλους τους αγώνες και στα κινήματα. Δεν θέλουμε όμως να γίνουμε κομμάτι μιας πολιτικής κουβέντας που σε τελική ανάλυση θα μας δημιουργεί σε έναν σοσιαλδημοκρατικού, κατά τη γνώμη μας, τύπου σχέδιο, το οποίο διαμορφώνει ηγεσία του συνασπισμού στο όνομα της αντιμνημονιακής πάλης και της κυβερνητικής γραμμής. Έτσι. Και μπορώ να τοποθετηθώ με την άνεση αυτή, ας πούμε, επειδή είμαστε λίγοι άνθρωποι, επειδή την οριζόμαστε μεταξύ μας και επειδή νομίζω δεν θα παρεξηγήσει κανείς την απαρτσία, ας πούμε, για μια τοποθέτηση που θέλει να βάλει ένα κάποιο ουσιαστικό πολιτικό ερώτημα. Δηλαδή, θέλουμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Ποιοι να μιλήσουν προγραμματικά, πολιτικά προγραμματικά. Γιατί εμείς με την γραμμή που έχει αυτή τη στιγμή ο οποίο μα δεν έχουμε σχέση. Έτσι. Θέλουμε να συζητήσουμε για το κίνημα. Βεβαίω, να πούμε ψώφι.